Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέγα το της θαλάσσης κράτος. Με αυτή τη ρίση, ο μεγάλος ιστορικός της αρχαιότητας Θουκυδίδης προσδιορίσε τη σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα. Μια ιστορική διαδρομή, μια αδρομερή αν θέλει κανείς ιστορική διαδρομή, φέρνει στη σκέψη του τη σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα. Το μεγαλείο που προέκυψε από αυτή τη σχέση και στην υπεράσπιση στα αρχαία χρόνια της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά και της ανάπτυξης του πολιτισμού και της προώθησης του εμπορίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκομαι μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού στον τελευταίο ανασχηματισμό σε ένα νέο εξόχως παραγωγικό και δημιουργικό Υπουργείο. Βρήκα μια προεργασία εξαιρετικά σημαντική από τον προκάτοχό μου, τον Θοδωρή του Δρίτσα. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια που έγινε, χτίζουμε με τους συνεργάτες μου και τους επιτελείς του Υπουργείου, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου, τους στρατηγικούς στόχους αυτού του Υπουργείου. Και επειδή εμείς ισχυριζόμαστε ότι αυτός ο προϋπολογισμός χτίστηκε σε τρεις αρχές: να εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς για να μπορούν οι επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα, και η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλό είναι να απαλλαγούμε από αυτή τη μιζέρια και την κατάθλιψη που διακατέχει κάποιους η απουσία τους από την επαφή με την εξουσία, είναι η πιο ασφαλής χώρα αυτή τη στιγμή. Χώρα με πολιτική σταθερότητα, χώρα που έλκει σταθερά και αποφασιστικά επενδύσεις, και μόλις θα προχωρήσει η διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης, είναι βέβαιον ότι θα εμπεδωθεί πλήρως το αίσθημα και σε επενδυτές του εξωτερικού που περιμένουν αυτή τη στιγμή για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι προϋπολογισμός που προσπαθεί μέρα με τη μέρα να εμπεδώνει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιζερολογείται για τη χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν είχε την έκταση που θα θέλαμε να είχε, αλλά αυτά που περισσεύουν επιστρέφουν πρωτίστως σε εκείνους που έχουν κοινωνικές ανάγκες. Και τα ιεραρχούμε, γιατί είναι δική μας αντίληψη εντελώς διαφορετική από τη δική σας αντίληψη. Και εδώ πρέπει να σας πω, γιατί ξεχνάτε εύκολα, το Σεπτέμβριο, ξέρουμε ότι κάθε Σεπτέμβριο τα τελευταία 15 χρόνια τα βιβλία καθυστερούσαν να πάνε 3 και 4 μήνες στα σχολεία, όπως καθυστερούσαν και οι καθηγητές. Φέτος δεν ακούστηκε κουβέντα. Γι' αυτό δεν λέτε. Δεν ήταν μια σημαντική συμβολή? Το 2014 πήρατε προς το βαρός όλα τα λεφτά του ΕΣΠΑ για να καλύψετε τις ανάγκες των παιδικών σταθμών. Φέτος δώσαμε 93 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και βάλαμε στους παιδικούς σταθμούς 15.000 παιδιά περισσότερα. Πώς το θεωρείτε? Λίγο, μικρό? Ξέρετε πόσα τέτοια πράγματα θα γίνουν μέχρι το τέλος της τετραετίας, όταν θα κληθεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ποιους θέλει να αναθέσει και πάλι τη διακυβέρνηση της χώρας? Κάντε λοιπόν υπομονή, γιατί ακόμα και αυτό που ζητάτε σήμερα, εκλογές,
αγνοώντας την επόμενη μέρα ότι η χώρα θα βρεθεί σε πολιτική αστάθεια και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσει την πατρίδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν στην περίμετρο της χώρας υπάρχει ένας ακήρυχτος παγκόσμιος πόλεμος και το αγνοείται, όταν το προσφυγικό είναι πάντα επιθύρες, όταν η οικονομία της χώρας έχει πρωτίστως ανάγκη από σταθερότητα. Καλό είναι λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα να βρεθεί κοινός τόπος όλων μας. Γιατί όλοι είμαστε πατριώτες εδώ. Όλοι αγαπούμε την Ελλάδα και σε ένα τέτοιο πνεύμα πρέπει να κινηθούμε. Επιστρέφω στα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επεξεργαστήκαμε λοιπόν 6 στρατηγικούς στόχους για να μπορέσουμε, ιεραρχώντας τις ανάγκες, για να μπορέσουμε με αποφασιστικότητα και με επιτάχυνση την μεγαλύτερη δυνατή να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πραγματικής ανάπτυξης με δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο πρώτος στρατηγικός στόχος είναι να προωθήσουμε θεσμικά το νομοσχέδιο που επεξεργάστηκε ο προκάτοχός μου υπουργός. Να το συμπληρώσουμε μέσα από έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με όλους τους θεσμικούς φορείς. Εδόθησε όλους τους θεσμικούς φορείς και σε λίγες μέρες θα ολοκληρώσουμε αυτή την επεξεργασία. Πυλώνες σε αυτό το νομοσχέδιο είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σώματος. Μόνο έτσι θα κλείσουμε την πόρτα στους ημετέρους, στην αναξιοκρατία που κυριαρχούσε όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από τη διακυβέρνηση συγκεκριμένης παράταξης, που όταν ερχόταν καταργούσε κάθε μοριακή διαδικασία που είχε καθιερωθεί για να προωθήσει συγκεκριμένες επιλογές. Όπως και η καθιέρωση μοριακού συστήματος για τις μεταθέσεις, ώστε να σταματήσει η άδικη μετακίνηση, πολλές φορές και η αναξιοκρατική. Οι συμβάσεις με τη συνεργασία και των πολιτών για την ακτοπλοεία που έχει σχέση με τις άγονες γραμμές. Η προστασία των εργαζομένων στην ακτοπλοεία των ναυτικών μας, ώστε να μην υπάρχει ναυτικός που να δουλεύει στα πλαίσια της μαύρης εργασίας. Δεύτερος στρατηγικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έστω και το 1 ευρώ από τα 400 εκατομμύρια ευρώ που συμπεριλαμβάνουν τα προγράμματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο. Το ΕΣΠΑ, το προσφυγικό και μία σειρά άλλων μικρότερων προγραμμάτων για την αλληλεία είναι προγράμματα που μπορούν πραγματικά, αφού αξιοποιηθούν σωστά, αφού απορροφήσουμε τους πόρους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτόν τον πυρώνα 3 πράγματα. Την στρατηγική ψηφιακή πολιτική, δηλαδή να μπορέσουμε όλα τα συστήματα που θα αγοραστούν να είναι και σύγχρονα, να κουμπώνουν μεταξύ τους και να δημιουργούν ένα αξιόπιστο πλαίσιο που θα προσφέρει έγκαιρα και έγκυρα στην ασφάλεια της χώρας. Να εξοπλίσουμε το λιμενικό με σειρά σκαφών που πραγματικά σύγχρονων, με γρήγορες ταχύτητες, γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, το λιμενικό παίζει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και στην ασφάλεια της χώρας. Και τρίτος τομέας, η οργάνωση, η αξιοποίηση όλου του υλικού που διαθέτουμε σε σκάφη να επισκευαστούν και να αξιοποιηθούν για να καταστούν και πάλι αξιόμαχα. Τρίτος στρατηγικός στόχος είναι η ποντοπόρα ναυτιλία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη δύναμη και αυτό οφείλεται στην αυτοσύνη και στον εφοπλισμό. Και πρέπει στη διαμάχη που υπάρχει για τα εργασιακά ζητήματα σε αυτούς τους δύο χώρους, με υπομονή και επιμονή να βρούμε έναν κοινό τόπο. Πρέπει οι Έλληνες ναυτικοί να πλημμυρίσουν τα ελληνόκτητα πλοία.
για πολλούς και ευνόητους λόγους. Και οι εφοπλιστές να αντιληφθούν από τη δική τους μεριά και να αναγνωρίσουν, που πιστεύω ότι το αναγνωρίζουν, την αξιοσύνη των Ελλήνων ναυτικών. Με μια τέτοια προσπάθεια θα μπορέσουμε πραγματικά όχι μόνο να διατηρήσει η Ελλάδα την ποιοτική της σημαία, όχι μόνο να εξασφαλίσει προτεραιότητα στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, αλλά και να προσδώσει ακόμα και στην Ευρώπη την ανάλογη σημασία από την ύπαρξη αυτής της ναυτιλίας. Στα πλαίσια αυτά, μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων για να στηρίξουμε την ελληνική ναυτιλία. Αλλά περιμένουμε και από τον εφεοπλισμό ανάλογη ανταπόκριση σε μια σειρά επενδύσεων. Θα μπορούσαμε και πρέπει να το κάνουμε σε συνεργασία. Τα ελληνόκτητα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία να χρησιμοποιήσουν αξιόπιστα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Με έναν τέτοιο τρόπο θα δημιουργήσουμε οικονομικό κύκλο και θα δημιουργήσουμε επίσης και θέσεις εργασίας. Επόμενος στρατηγικός στόχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα επόμενα 10 χρόνια οι αναλυτές της ναυτιλίας υποστηρίζουν ότι πάνω από 150.000 στελέχη πρώτης γραμμής θα χρειαστούν για την παγκόσμια ναυτιλία. Η Ελλάδα πρέπει σε αυτή την κατανομή να πάρει σημαντικό μέρος. Και αυτό μπορεί να το κάνει οργανώνοντας τις σχολές εκπαίδευσης, τις ακαδημίες εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν εγκαταληφθεί στην τύχη τους, στις οποίες είχαν καταργηθεί οι θέσεις εργασίας. Σήμερα λοιπόν δουλεύουν σε μεγάλο βαθμό με ορομίσθιους. Αλλά εμείς προωθήσαμε γρήγορα και αμέσως τη διαδικασία δια του ΑΣΕ πρόσληψης εκπαιδευτικών σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν ακαδημίες. Εντάσσουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα τη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό με σύγχρονο εξοπλισμό των σχολών αυτών, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε τη δυνατότητα υψηλής ποιοτικής εκπαίδευσης στους νέους ανθρώπους. Και θα συνεργαστούμε και με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ενταχθεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό και η κατεύθυνση στην ναυτιλία. Επόμενος στρατηγικός μας στόχος είναι η κρουαζιέρα, είναι τα τουριστικά πλοία, είναι τα γιότ. Είναι ένας τομέας που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και στα πλαίσια αυτά υπάρχει η απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για να προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα για να εξασφαλίσουμε ελκτικότητα και ελκυστικότητα τουριστών. Η νησιωτική πολιτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιωτική πολιτική είναι μια πονεμένη ιστορία για όλους. Και δεν αμφισβητώ, γιατί θα ήταν μικρόψυχο να μην αναγνωρίσω ότι έγιναν πολλές προσπάθειες από διάφορες κυβερνήσεις. Ποτέ όμως δεν εξασφαλίσαμε ένα ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα προκειμένου η Ευρώπη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει σε πολλές συνθήκες και τις αναφορές. Και ήδη ξεκινούμε με τις περιφέρειες τις εντελώς νησιωτικές της Ελλάδος, να συνεργαστούμε και με άλλες περιφέρειες νησιωτικές της Νότιας Ευρώπης. Ήδη είδα στο περιθώριο των Υπουργών Ναυτιλίας στην Βρυξέλλες όλους τους υπουργούς, τους ομολόγους μου. Είδαν την ιδέα εξαιρετικά θετική. Είναι καλή και η συγκυρία της Μαλτέζικης Προεδρίας. Μπορούμε λοιπόν μέσα από μια συνεργασία, συνεννόηση, συστρατεύοντας και τους ευρωβουλευτές μας, κινητοποιώντας ό,τι δυνατότητες έχουμε, να δημιουργηθεί ένα κλίμα θετικό στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη φαίνεται ότι αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται ότι η εδαφική συνοχή είναι
υποχρέωση της Ευρώπης ώστε οι πολίτες στα νησιά να αισθάνονται ότι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, για να νιώθουν ότι είναι πολίτες και της Ελλάδος και της Ευρώπης, ότι είναι πολίτες και της Ισπανίας και της Ευρώπης, δηλαδή να υπάρξει πραγματική εδαφική συνοχή. Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δύσκολες οι στιγμές. Μπορούμε όμως να εργαστούμε επίμονα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την αφιπισκευαστική ζώνη. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη ζώνη αυτή. Υπάρχουν όμως μια σειρά υποχρεώσεων και από τη σύμβαση της Κόσκο στο λιμάνι. Θέλω παρεπιπτόντως να πω ότι προχωρεί η διαδικασία για τη Θεσσαλονίκη ομαλά και εξασφαλίζονται εκεί και τα ζητήματα των εργαζομένων αλλά και η πρόσβαση και η αξιοποίηση των χώρων της πρώτης προβλήτας. Θέλω λοιπόν να πω ότι στα πλαίσια μιας δημιουργικής συνεργασίας και με την Κόσκο θα ανοίξουμε ένα διάλογο και πιστεύω ότι θα γίνει κατανοητή η ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις κυρίως που αφορούν αυτόν τον τομέα της επισκευαστικής ζώνης. Γιατί πρέπει γρήγορα να έρθουν οι δεξαμενές και της Κόσκο, γιατί ήδη είμαστε πρώτον πυλών της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, της κατασκευής πλοίων για της πράσινης ενέργειας, άρα και της μετατροπής πλοίων για τη χρησιμοποίηση της πράσινης ενέργειας. Και γι' αυτό θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τους Καραμαγκά, μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια αποδέσμευσης από τα βάρη της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ναυπηγείο, να προχωρήσει η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, ώστε και αυτό το μεγάλο ναυπηγείο να μπορέσει να συμβάλλει πραγματικά και μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη της χώρας. Με τέτοιες λοιπόν πρωτοβουλίες είναι βέβαιο ότι μπορεί η χώρα να περπατήσει στον πραγματικό δρόμο της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα αφορά όλους. Μιας ανάπτυξης που θα αγγίζει τα χείλη όλων. Μιας ανάπτυξης που θα αναστρέψει το να φεύγει η ελπίδα της πατρίδας στο εξωτερικό, τα νέα παιδιά της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και πιστεύω ότι όσο αποκαθίσταται αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και φεύγουμε από τις καταστάσεις πολιτικής αστάθειας, τόσο θα αναπτύσσεται η οικονομία και τόσο θα εξελίσσεται αυτός ο τόπος προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο συνάδελφος κύριε...